Γεια σας αγαπητοί φίλοι, καταιγιστικές οι εξελίξεις στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για το Ισραήλ. Σας έχουμε πει για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Ένα είναι εκεί το Ford, ένα δεύτερο που είναι και ελικοπτεροφόρο κοντά στην περιοχή, το Eisenhower πλησιάζει, και άλλα δύο έχουν αποπλέψει πριν 2-3 μέρες από αμερικανικά λιμάνια προς άγνωστη κατεύθυνση. Καταδρομικά, τορπιλικά Arleigh Burke και ειδικές δυνάμεις τα συνοδεύουν. Τώρα σχεδόν 1.000 στρατιώτες στον ΗΠΑ έχουν πάρει εντολή για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη του Ισραήλ στη μάχη του εναντίον της τρομοκρατικής Χαμάς και να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτά τα λέει το Πεντάγωνο. Χθες Πέμπτη, ο Υπουργός Αμήνης της Αμερικής τώρα, Lloyd Austin, αποφάσισε να μεταφέρει 2.000 επίλεκτους στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Το Πεντάγωνο είπε χθες ότι περίπου 900 από αυτούς είτε έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης. Φυσικά το Ιράν είναι εκεί με ισχυρές δυνάμεις, της Χεσμπολά στο Λίβανο, τους αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, έχει υπό τον έλεγχό του την κυβέρνηση του Ιράκ και περίπου 40.000 φιλοϊρανούς στην χώρα της Συρίας, στη Συρία. Αν αυτοί επιτεθούν όλοι μαζί, θα δεχθεί επίθεση το Ισραήλ από Λίβανο, Συρία και από το Ιράκ, που θα περάσουν από τη Συρία μέσα. Στην Αίγυπτο θεωρώ ότι η φανατική της Χαμάς, νέο λάθος μετά το νοσοκομείο, αν είναι λάθη αυτά της Χαμάς και δεν είναι προπαγάνδα και προσπάθεια να επιτεθεί το Ισραήλ στην Αίγυπτο και η Αίγυπτος στο Ισραήλ, είδε χτύπησε το νοσοκομείο για να κατηγορήσει και να ενοχοποιήσει απέναντι στη διεθνή κοινή γνώμη το Ισραήλ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Πάντως η Αμερική έχει κινητοποιηθεί για να απαγορεύσει στο Ιράν, το οποίο de facto, σύμφωνα με τις χώρες που ελέγχει, πάει να ξαναφτιάξει την περσική αυτοκρατορία στην περιοχή, ο Ερντογάν την Οθωμανική, και προσπαθεί, να δείτε τι κάνει ο Ερντογάν, προσπαθεί είτε να σύρει τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο εναντίον του Ισραήλ και της Δύσης, να τις αποκόψει από την Αμερική και τη Δύση που έχουν καλές σχέσεις, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, και να τις απομονώσει για να προχωρήσει μετά στην αρπαγή αραβικών εδαφών και στον έλεγχο επί όλων των αραβικών κρατών, να γίνει ο ηγέτης όλου του Ισλάμ και φυσικά να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Γιατί την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία? Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι η κοιτίδα των Αράβων, σημείο αναφοράς, και ελέγχει τα ιερά για το Ισλάμ προσκυνήματα της Μέκκας και της Μεδίνα, ενώ η Αίγυπτος είναι η ισχυρότερη στρατιωτικά και πληθυσμιακά αραβική χώρα. Γι' αυτό τους καλεί σε τουρκικό συλλαλητήριο για τη Χαμάς και την Παλαιστίνη, θέλοντας ακριβώς να πετύχει αυτό. Αν δεν δεχθούν, πάλι δεν τις αποκόπτει από τη Δύση, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, δεν τις απομονώνει για να τις ελέγξει αργότερα, αλλά καταδεικνύει το ρόλο τους στον αραβικό κόσμο και τους λέει τα μεγάλα αραβικά κράτη, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, δεν βοηθούν τους Άραβες της Παλαιστίνης, εγώ είμαι δίπλα τους, θέλει να πει ο Ερντογάν, για να κερδίσει δηλαδή στα μάτια της κοινής γνώμης του αραβικού έθνους, που οι περισσότεροι έχουν κοντή μνήμη και ξεχνούν την Οθωμανική κατοχή και τους αγώνες των Αράβων για να απελευθερωθούν. Οι Έλληνες πάντως δεν ησυχάζουν, μάχονται όπου γης, και έχω πολλές φορές αποδώσει τα εύσημα, τα αναλογούμενα, στην πρώτη γραμμή του μετόπου, εκεί στα μεγάλα σαλόνια της Αμερικής, όπου το ελληνικό λόμπι μάχεται για να μην φτάσουμε να πολεμήσουμε στα χαρακόμματα, όχι ότι φοβόμαστε και αψευδής μάρτυρας η αυριανή μέρα της 28ης Οκτωβρίου. Πάντως το καλύτερο για έναν στρατηγό είναι να νικά, να πετυχαίνει τους στόχους του χωρίς να μάχεται. Λοιπόν, για άλλη μια φορά οι Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές δείχνουν την Τουρκία, ζητούν να διερευνηθεί η συμμετοχή της κατοχικής δυνάμεως στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και ζητούν ο Ερντογάν να σταματήσει να τους υποστηρίζει. Αυτά από τους αγωνιστές γερουσιαστές, τους κυρίους Παπά, Μπιλιράκη, οι οποίοι μπαίνουν μπροστά σε διακομματική έκκληση προς την Τουρκία να σταματήσει την υποστήριξη προς τη Χαμάς.
Ο Ερντογάν αρνείται να αναγνωρίσει την τρομοκρατική οργάνωση η οποία έχει προβεί σε ανίποτα εγκλήματα πολέμου, διότι άλλο να πολεμάς στρατιώτες, άλλο να πολεμάς μαχητές, άλλο να συλλαμβάνεις εχμαλώτους μεταξύ αυτών. Η σύλληψη πολιτών ως ομήρους είναι ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα πολέμου και αντίον της ανθρωπότητας. Οι βουλευτές Κρις Πάπας ή Χρήστος Παπάς καλύτερα και Γκάς Μπιλιράκης έχουν ηγηθεί λοιπόν ομάδας, όχι ενός και δύο, διακομματικής και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς, 45 βουλευτών ζητούν από το State Department να δείξει το ρόλο της Τουρκίας ως υπεύθυνη για το ρόλο της στην υποστήριξη και διευκόλυνση των χερσαίων επιχειρήσεων της Χαμάς. Λένε την αλήθεια αυτό που σας έχω πει φίλοι και φίλοι από εκείνο το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου όταν έγινε η επίθεση. Σας έχω δείξει τα στοιχεία, μπορείτε να τα δείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού πατώντας τη λέξη στην αναζήτηση Ισραήλ. Όλα θα φανούν μπροστά σας, σας τα έχω πει. Τι λένε τώρα οι βουλευτές στην Αμερική? Η μακροχρόνια πολιτική, υλικοτεχνική και οικονομική υποστήριξη που παρέχει η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν στη Χαμάς είναι γνωστή και αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας. Λένε επίσης ότι η υποστήριξη της Τουρκίας προς τη Χαμάς εντείνεται πέρα από τη ρητορική, θέμα που δεν έχει τύχει επαρκούς προσοχής από την Αμερική. Για πάνω από μια δεκαετία ο πρόεδρος Ερντογάν έχει καταστήσει την Τουρκία καταφύγιο για τη Χαμάς, με τους ειδικούς να την περιγράφουν σαν τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση της μετά τη Γάζα. Η Τουρκία δηλαδή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βάση της Χαμάς μετά τη Γάζα και πως το γραφείο της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη έχει λειτουργήσει σαν κρίσιμος κόμβος για να ενισχυθεί η ικανότητα της Χαμάς να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ζητούν την τήρηση ιδίου προτύπου με άλλους συμμάχους όταν πρόκειται να αποδοθούν ευθύνες για την παροχή δυνατότητας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις στο έδαφος της. Ζητούν από το State Department να απαιτήσει από την Άγκυρα να χαρακτηρίσει τη Χαμάς αυτό που είναι, τρομοκρατική οργάνωση, και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να τη σταματήσει από οποιασδήποτε οντότητες που συνδέονται εκεί μαζί της και δραστηριοποιούνται στην τουρκική επικράτεια και να συμπεριλάβουν την ανάκληση της τουρκικής υπηκότητας να κατασχέσουν τα τουρκικά διαβατήρια και να απελάσουν αξιωματούχους της Χαμάς από την Τουρκία. Να ψάξουν αν Τούρκοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και να αναφέρουν τα ευρήματα στο State Department. Η θρασιτάτη και βάναυση επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου ήταν κλίση αφύπνισης για πολλούς Αμερικανούς οι οποίοι είδαν από κοντά τι μπορεί να κάνει η τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν και άλλους πλειοεξουσίους στους συμμάχους εάν οι φρικαλαιότητές τους αντιμετωπιστούν με ατιμωρησία. Η Τουρκία υπήρξε επί Μακρόν καταφύγιο για τη Χαμάς και από εκεί σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις και τις έδινε περιβάλλον ανεκτικότητας για να χρησιμοποιεί το χρηματοπιστωτικό της σύστημα και να στηρίζει την τρομοκρατία της. Είναι ασυνείδητο για ένα μέλος του ΝΑΤΟ να συμμετέχει σε τέτοια δραστηριότητα. Αυτός είναι ο λόγος που η FDD Action υποστηρίζει στεναρά τη διακομματική επιστολή του Κογκρέσου με την οποία ζητείται από τον Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να λάβει άμεσα μέτρα για να καταστήσει την Τουρκία υπεύθυνη για όλους τους τρόπους με τους οποίους παρέχει ανακούφιση και ενθαρρύνει τη Χαμάς. Για πάρα πολύ καιρό συνεχίζουν οι ΗΠΑ έκλειναν τα μάτια στην ανοιχτή υποστήριξη της Τουρκίας προς τη Χαμάς, ουσιαστικά γιατί αφήσαμε την επιθυμία μας για βραχυπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα να υπερισχύσει τις αντιμετώπισης του προβλήματος. Με τα γεγονότα όμως και μετά από αυτά της 7ης Οκτωβρίου μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι ήταν ένας λανθασμένος υπολογισμός αυτός, με το αποτέλεσμα να είναι ένας ακόμα αυξανόμενος αριθμός αθώων νεκρών με μια τεράστια περιφερειακή αστάθεια. Η πολιτική μας πρέπει να αλλάξει, το State Department πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια μόχλευση, όποια μόχλευση έχει στη διάθεσή του, για να αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στη Χαμάς, είπε ο Cliff Smith, διευθυντής έργου στην Washington Middle East Forum.
Λοιπόν, αυτά για να δείτε ότι το κανάλι σας, αυτά που σας λέει από την πρώτη ώρα, από την πρώτη στιγμή, είναι αλήθεια. Και φυσικά αυτό είναι το τελευταίο, το σημαντικό είναι τα κέντρα της τρομοκρατίας όπως η Τουρκία, που στρέφεται όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ αλλά εναντίον της Ελλάδος, εναντίον των Αράβων, εναντίον όλων των γειτόνων τους. Είτε το έχουν καταλάβει εκείνοι είτε όχι, πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστεί στα σύνορα που καθορίζει η διεθνής νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να γίνει χωροφύλακας από τη Χερσόνησο της Κριμαίας μέχρι τον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα και μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτοί που το ανέχονται, και δυστυχώς η Αμερική σε κάποιο βαθμό το έχει ανεχθεί, θα είναι υπόλογοι όταν αύριο θα βρεθούν εκείνοι να αντιμετωπίσουν την Οθωμανική, τη νέα Οθωμανική και παντουρκική αυτοκρατορία του Ερντογάν. Κλείνοντας, να πω ότι έχω θαυμάσει τη γενναιότητα των στρατιωτών του Ισραήλ και ιδιαιτέρως των γυναικών, όπου μία δημιουργία τους κατάφερε να εξουδετερώσει αμυνόμενοι 100 τρομοκράτες της Χαμάς. Η γενναιότητα, πραγματικά η μαχητική τους ικανότητα, με έχουν αφήσει έκθαμβο, και θα προτείνω για άλλη μια φορά, όπως έχω κάνει παλαιότερα, τη στράτευση των γυναικών της Ελλάδος, οι οποίες είναι εξίσου ικανές και μπορούν να απογειώσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες αλλά και την επάνδρωση των μονάδων μας στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ακούγεται αυτή η αδέσμευτη φωνή που είναι η δική σας φωνή σε κάθε ελληνικό σπίτι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να ειδοποιήσετε εγκαίρως για μελλοντικές εκπομπές. Γεια σας αγαπητοί φίλοι!